Καλησπέρα κορίτσια μου, τι μου κάνετε. Είμαι Μαρίνα Σεραφιμίδου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε τη δικιά μας BB cream, δηλαδή την κρέμα ημέρας, την ενυδατική, που έχει μέσα και λίγο χρώμα. Εγώ λοιπόν δεν μπορώ να πω και την εμπειρία μου από τις store-bought, από κρέμες, δηλαδή αυτές που τις έχω αγοράσει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλυμμένη. Έτσι έφτιαξα τη δικιά μου και τη φτιάχνω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ βέβαια φτιάχνω τη δικιά μου κρεμούλα και μπορείτε και μέσα από το βιβλίο μου το Μαγειρεύω Καλλυτικά να δείτε πώς μπορούμε να φτιάξουμε τη δικιά μας κρέμα ενυδατική ημέρας και να βάλουμε μέσα και υαλουρονικό αν θέλουμε να την κάνουμε έτσι πιο ενυδατική. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ, μου αρέσει τη Estée Lauder το Double Wear, το make-up, γιατί είναι και σταθερό και μου κάνει και σαν χρώμα πάρα πολύ. Εδώ έχω ένα άδειο βαζάκι. Και θα σας δείξω πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα βάλουμε την κρέμα μας που θέλουμε, την ενυδατική που έχουμε ή που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε φτιάξει ή που μας αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, μας κάνει σαν είναι ενυδατική. Θα βάλω λίγη ποσότητα, ίσα-ίσα, για να σας δείξω πώς γίνεται. Μετά θα τη φτιάξω και ολόκληρη και θα σας τη δείξω. Και θα πάρουμε το make-up. Μας αρέσει. Δεν θέλω να είναι πολύ ρευστό, γιατί μετά θα γίνει πάρα πολύ ρευστό και δεν ξέρω αν θα σας καλύπτει και στο χρώμα. Εγώ πάντα παίρνω ένα πιο σκούρο χρώμα, χειμώνα-καλοκαίρι, το Double Wear αυτό που χρησιμοποιώ, για να μπορέσει και να αναμειχθεί και καλύτερα με την κρέμα. Βάζω λίγο. Και το ανακατεύω. Θα μπορούσε να γίνει και με ένα ξύλινο κουταλάκι, ένα γλωσσοπίεστρο, ένα κάτι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ πέρα θα ρίξω και την υπόλοιπη, είναι βέβαια πολύ σκούρα, αλλά θα ρίξω και την υπόλοιπη κρεμούλα μου μέσα, θα τη δείτε, θα βάλω δηλαδή αυτήν εδώ, μέσα εδώ, για να τη δείτε. Σε πολύ λίγο, εντάξει, γιατί τώρα δεν μπορώ να το ανακατέψω με το ένα χέρι. Θα σας δείξω σε λίγο το αποτέλεσμα. Και εδώ είμαστε λοιπόν με το τελικό αποτέλεσμα, να πω ότι το make-up που χρησιμοποίησα είναι αυτό, το Double Wear, το Pebble 04 της Estée Lauder. Και το αποτέλεσμά μου είναι αυτό εδώ. Μην το βλέπετε πολύ σκούρο, στο δέρμα ανοίγει. Και μου αρέσει έτσι λιγάκι που είναι σκούρο, χειμώνα καλοκαίρι, γιατί νομίζω ότι καμουφλάρει πιο ωραία το δέρμα. Δείτε το κι εσείς. Πειραματιστείτε με όχι πολύ ανοιχτά, όμως, κατά την άποψή μου, make-up. Είναι η αγαπημένη μου BB. Μπορείτε να μπείτε και στο Μαγειρεύω Καλλυτικά, στη σελίδα μου στο Facebook που βάζω πολλές συνταγές κάθε εβδομάδα. Επίσης στο site μου στο www.marinaseraphimidou.gr και εκεί έχω πολλές συνταγές. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να με ρωτάτε, είτε στο mail μου, είτε και στα τηλέφωνα που γράφω στο site μου. Πολλά φιλιά από μένα. Καλό φθινόπωρο. Και εγώ είμαι εδώ για να δείτε και το αποτέλεσμα. Γιατί θα μου πει η φίλη μου Κατερίνα, δεν μου έδειξες το αποτέλεσμα, Μαρίνα. Να δω πώς είναι αυτή η BB cream που φοράς. Εγώ φοράω μόνο bronzer και ένα lipstick και ένα κραγιόν σε κόκκινο χρώμα. Αυτό είναι μόνο. Πολλά φιλιά. Ελπίζω να σας άρεσε και το βιντεάκι. Και ζητήστε μου να κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Έχω υπόψη μου να κάνω και ένα σέρουμ ματιών. Αν και έχω κάνει παλαιότερα, αλλά μπορεί και να ξανακάνω και κάτι άλλο. Από κάτω γράψτε μου σχόλια, αν θέλετε να με ρωτήσετε. Ή αν θέλετε να κάνουμε κάτι άλλο. Πολλά φιλιά. Τσάμ.